Με μία μη συνηθισμένη εικόνα ήρθαν αντιμέτωποι κάτοικοι του ακροτηρίου αλλά και αλλοί στον κόλπο της Σούδας. 7 τουρκικά αλλιευτικά κυροβόλησαν στον κόλπο, καθώς ενώ έπλεαν νότια της Καρπάθου και της Κάσου και στη συνέχεια βόρεια της Κρήτης, τα 7 βοφόρ οδήγησαν τους καπετάνιους στο να ζητήσουν βοήθεια και να σταματήσουν το ταξίδι τους. Ξεκινώντας από το λιμάνι του Τσεσμέ και της Ατάλιας, τα τουρκικά αλλιευτικά κατευθύνονταν προς τη Μάλτα. Όμως τους έπιασε ο καιρός και ζήτησαν να αγκυροβολήσουν στον κόλπο της Σούδας μέχρι να πέσουν οι άνεμοι. Δεν είναι μόνο τα αλλιευτικά που βρίσκονται στον κόλπο της Σούδας ανοιχτά του Μαραθίου. Ένα στολίσκος με ακόμα περίπου 20 πλοία τα οποία απέπλευσαν από τον Βόσπορο έχουν όλα ως προορισμό τη Μάλτα. Για τους ψαράδες των υπερπόντιων και υπερατλαντικών ταξιδιών είναι συνηθισμένο να κάνουν χρήση του δικαιώματος της αυλαβούς διέλευσης από εθνικά ύδατα προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους, αρκεί να μην ψαρέψουν σε αυτά. Κάποιοι θορυβήθηκαν καθώς τουρκικά αλλιευτικά που πλησίασαν στη Γάβδο είχαν αποπλέψει από το λιμάνι της Ατάλιας, αλλά λόγω των ανέμων και του κυματισμού αναγκαστικά προσέγγισαν στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Γάβδου. Αργά το μεσημέρι, τα πλοία αυτά ήταν σε ρότα πλησιάζοντας τη Μάλτα. Σε ό,τι αφορά στο στολίσκο από 20 περίπου αλλιευτικά που είχαν αποπλέψει από διάφορα λιμάνια του Βοσπόρου, κάποια από αυτά μεταφέρουν και τους κλωβούς για ιχθυοκαλλιέργειες. Ο συγκεκριμένος στολίσκος πέρασε νότια της Πελοποννήσου.